Πάφο, στο Άκης Κλεάνθους, εδώ όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του 2021 και 15η συνολικά για την ΟΠΑΠ Basket League, ανάμεσα στον ΑΠΟΠ και τον ΑΠΟΕΛ. Βόλεϊ. Νικητής θα είναι ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Προσπαθεί με τον με όμορφη προσπάθεια του Γκίλμπερτ. Ο Βόλεϊ σταμάτησε την τρίπλα, έδωσε στον Πίγκραμ τα σουτάρ για τρεις και θα ψοχίσει. 3-4 με τον Κόρτνεϊ Πίγκραμ. Είπαμε νωρίτερα για τους 52 πόντους. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Πίγκραμ φεύγει σε έναν εύκολο ευθυνιασμό και φτάνει στο lay-up, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους με 5-4. Κιλαράς. Ο Γκίλμπερτ για τρεις απαντάει. 8-9. Για να δούμε, ο Δημητρίου περνάει στον Πίγκραμ. Ωραία κίνηση από τον Κόρτνεϊ Πίγκραμ. Κρατάει το προβάδισμα η ομάδα της Παφού, 17-12. Σουτ από τον Γκίλμπερτ. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος για τρεις από την άλλη πλευρά όμως. 17-15. Κούνας πάει προς το καλάθι. Θα βγάλει έξω στον Κιλαρά με τη λήξη του χρόνου. Σχεδόν τρίποντο. Washington, η μπάσα στη γωνία. Ο Κώστη και πάλι για τρεις. Άστοχα. Το επιθετικό rebound από Δημητρίου και Washington. Τελικά υπήρξε μια συνεννοησία εκεί. Και στη συνέχεια ο Κιλαράς δεν θα κερδίσει φάουλ. Ο Μαραγκός καλάθι και φάουλ. Πάρει τον βόλεϊ μέσα. Θα τον σταματήσει ο άλλος ο Δημητρίου. Που ήρθε για βοήθεια. Βγάζει στον βόλεϊ, ο οποίος θα καρφώσει. 46-43. Εδώ και πάλι η πάσα του Δημητρίου στον βόλεϊ και το κάρφωμα. Ο βόλεϊ περνάει στον Πίγκραμ. Τόσο αμέσως για τρεις μέσα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Πίγκραμ γίνεται πράξη. Τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. 49-43 ο Πίγκραμ. Και τρίποντα από μακριά. Για να δούμε, σαν αυτό εδώ του Γκίλμπερτ, ο οποίος με το τρίποντο θα μειώσει στους 4, 59-55. Ο Βόλεϊ, ο Washington, θέλει να περάσει προς το καλάθι, θα γυρίσει στον Πίγκραμ, σηκώνεται αυτός για τρεις μέσα. 73-63 και η ομάδα του ΑΠΟΠ να φτάσει στην πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα, θα φτάσει τους 19 βαθμούς και θα επιστρέψει στην έκτη θέση, μάλιστα θα ισοβαθμίσει με τον ΑΠΟΕΛ.